Επειδή λείπει ο κύριος Βορύδης, δεν είναι παρόν εδώ δηλαδή. Κύριε Πέτσα, ήθελα να σας παρακαλέσω να βάλετε τους βουλευτές να διαβάζουν τον νόμο που ψηφίσαμε. Για να μην έρχονται εδώ και λένε βλακίες. Ανακρίβειες και συκοφαντίες. Βγαίνουν και λένε, αυτά τα έπαιγε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι αυτοί που έφεραν τα τελευταία χρόνια δεν μπορούν να ψηφίσουν. Μα τι μας λένε τώρα, αποκλείονται. Τι λέει ο νόμος? Ότι όποιος είναι κάτω από 30 χρονών μπορεί να ψηφίσει αρκεί να έχει αφημί ο πατέρας του, παραδείγματος χάρη. Όλοι ψηφίζουν. Λέτε επίσης ότι αποκλείονται όλοι οι απόδημοι. Από πού το βγαίνει αυτό ότι αποκλείονται όλοι οι απόδημοι? Δηλαδή με συκοφαντίες και με αναλήθειες σας απάντησε ο κύριος Θεοδωρικάκος, που κατά τα άλλα υποστηρίζει τη γενική θέση της Νέας Δημοκρατίας για τον προηγούμενο νόμο. Δεύτερον, ο κύριος Βορύδης δεν πειράζει που δεν είναι. Σιγά, είναι πολύ γαλαντόμος. Μιλάμε τώρα αυτά. Αυτά είναι, πώς να πω, δηλαδή, ούτε για παιδάκια. Που λέει, είμαι έτοιμος να το αποσύρω τώρα και να κάτσουμε να συζητήσουμε αρκεί να γίνει δεκτή ότι ψηφίζουν οι πάντες. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί ήρθατε εδώ? Γιατί φέρατε αυτό το νομοσχέδιο? Τι σκοπιμότητες εξυπηρετεί όλη αυτή η συζήτηση 2 μέρες και άλλες 4 στις επιτροπές? Τι έχει αλλάξει? Και έρχεται καινούριο νομοσχέδιο αφού ψηφίστηκε προηγούμενο με ενστάσεις, με επιμέρους, τέλος πάντων προϊόν συμβιβασμού που λέτε κλπ. Με μια συντριπτική πλειοψηφία. Και μάλιστα διαβάστε τι είπε ο Πρωθυπουργός και τι είπαν και οι υπουργοί σας για εκείνο το νομοσχέδιο. Ότι ήταν πάρα πολύ καλό και εξυμνήσατε τη συμβολή των κομμάτων και του δικού μας ακόμα περισσότερο. Και τώρα μας επιτίθεστε, λογικό είναι αυτό. Τι άλλαξε? Τότε λέγατε ψέματα. Όταν βγαίνατε σε αυτό το βήμα και λέγατε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι καλό, αυτό που ψηφίστηκε δηλαδή, και ότι λύνει προβλήματα κλπ. Τι κάνατε, κοροϊδεύατε? Θα μπορούσατε να πείτε δεν είναι καλό. Και δεύτερο, αφού είναι ζήτημα αρχής για σας, να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, τώρα τον εφεύρατε? Την εφεύρατε αυτή την αρχή? Τότε δεν την είχατε? Σε θέματα αρχών δεν υποχωρούν. Σε πιέσεις όπως λέτε. Σε θέματα αρχών λες όχι, δεν καταβάζω το νομοσχέδιο. Μέχρι να δημιουργηθούν οι συσχετισμοί για να περάσει η θέση. Αν δημιουργηθούν. Και τώρα έρχεστε και κάνετε τι? Γιατί το κάνετε? Μήπως άλλαξε ο συσχετισμός στους βουλευτές? Από ό,τι φαίνεται όχι. Με βάση τη θέση των κομμάτων, όλοι θα ψηφίσουν όπως ψήφισαν και στο πρωί και θα καταψηφιστεί. Δεν θα μαζέψει 200 μάλλον. Εκτός και έχετε τίποτα άσου στο μανίκι. Εντάξει, αυτό κανένας δεν μπορεί να. Θεωρητικά λέω. Δεν έχουμε τίποτα πληροφορίες, αλλά θεωρητικά να το αποκλείσει. Γιατί λοιπόν το φέρνετε? Επειδή βγήκε η υπεύθυνη για τους απόδημους από το ΣΥΡΙΖΑ και έκανε μια δήλωση στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης που τη μάζεψε μετά. Γι' αυτό. Τι κοροϊδία είναι αυτή? Για να είναι καθαρό το τι υπηρετεί. Είναι προπαγανδιστική λόγη το να φέρνεις στη Βουλή ένα νομοσχέδιο και να κάνεις τόση φασαρία που ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να ψηφιστεί. Τι είναι? Τυχοδιοκτισμός πολιτικός και αν θέλετε είναι ένα στριμ... Να το πούμε πιο ρουμελιώτικα επειδή είμαστε και πατριώτες, για να στριμώξετε το ΣΥΡΙΖΑ και να το βάλετε στη γωνία και στο να το ρίξετε στον Καραβάτσο. Με αυτά που έκανε και καλά να πάθει. Δεν απολογούμαστε εμείς γι' αυτό. Να προσέχει το τι κάνει, γιατί και αυτοί την ίδια πολιτική κάνουν. Ενώ συμφωνήσανε όλα, λέει τώρα, χωρίς προϋποθέσεις. Επίσης, λέτε, και το λένε, δεν θέλετε, λέει, να διευκολύνετε τους Έλληνες απόδημους να ψηφίσουν. Και το λέτε σε εμάς. Ποιοι το λένε? Εσείς δεν αφήσατε τους σερβιτόρους, δεν δώσατε άδεια για να ψηφίσουν στις τελευταίες εκλογές. Στην Ελλάδα, χιλιάδες, δεν ξέρω πώς ήταν Χριστό, πολλές χιλιάδες που δεν τους έδιναν άδεια τα αφεντικά τους και δεν ψήφισαν. Αυτούς δεν διευκολύνεται και κόπτεστε τώρα για τον απόδημο ελληνισμό με τις μεγάλες κορώνες, τις αγάπες, τους ύμνους. Αλλά για πέστε μας, ποιοι τους έστειλαν εκεί? Εμείς? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας? Εσείς δεν τους στείλατε? Σε όλες τις περιόδους της μετανάστευσης. Γιατί τα ίδια κόμματα ανεξαρτήτως.
ανάλλαζαν ονόματα. Και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Και βγάζετε κορώνες. Αλλά δεν βγάλατε καμιά κορώνα και μειώσατε 80% τα κονδύλια για την εκπαίδευση. Εσείς δεν το κάνατε όλες τις κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, επανέφερε τίποτα, όχι. Εσείς λέτε ότι κόπτεστε και οι απόδημοι έχουν τεράστια προβλήματα γιατί τα προξενία έχουν διαλυθεί. Και τραβάνε τα ΕΛΕΗ για να πάρουν ένα χαρτί ή να κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα τους θυμηθήκατε για τις εκλογές. Λέμε λοιπόν, γιατί πρέπει να μπουν κριτήρια, το υποστηρίξαμε, ο εισηγητής μας είχε όλα τα επιχείρηματα, το οποίο διαχειρίστηκε και το νομοσχέδιο και δεν απάντησε κανένας στα δικά μας. Απαντήστε τώρα. Είναι ευκαιρία που θα μιλήσει και ο υπουργός, ο κύριος Πέτσας. Τι υπάρχει σήμερα με βάση το αναχρονιστικό, λέμε εμείς. Δίκαιο του αίματος, δυνητικά, όποιος αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια που την αποκτάει όταν η γιαγιά της προγιαγιάς της ήταν Ελληνίδα, μπορεί να γραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους. Και άμα θέλει το κάνει. Αυτό δεν αλλάζει. Τα κριτήρια μπαίνουν για ποιους. Για αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο κατοικίας. Όχι για αυτούς τους υπόλοιπους. Και σταματήστε να διαστρεβλώνετε ότι εμποδίζουν τους απόδημους να ψηφίσουν. Γιατί εμείς λέμε κριτήρια. Αρκούν οι ψυχικοί δεσμοί. Δηλαδή τι πάνε, εγώ αισθάνομαι Έλληνας, άρα μπορώ να αποφασίζω για το ποια κυβέρνηση θα έχει η Ελλάδα, να λείπω 30 χρόνια, να μην έχω τίποτα εδώ, να έχω συμφέροντα σε άλλη χώρα. Φτάνει μόνο ο ψυχικός δεσμός. Τι λογική είναι αυτή. Πού πατάει δηλαδή. Και απευθυνόμαστε και στον ελληνικό λαό εδώ. Ρωτάμε λοιπόν. Αυτό που ισχύει σαν κανόνας, το ξαναλέω, το είπε και η Μαρία Κομινάκα, το είπε και ο Γιάννης Αγγιώκας. Στην αστική δημοκρατία που επικαλείστε, είναι ότι η άσκηση δικαιώματος συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Ναι ή όχι, κύριε Κουμουτσάκο. Ναι. Δεν μπορεί να ασκήσει ένα δικαίωμα και να έχει καμιά υποχρέωση. Αυτό δεν λέτε συνεχώς. Δεύτερο, τα εθνικά κράτη δεν έχουν καταργηθεί. Οι αποφάσεις παίρνονται σε εθνικό επίπεδο από τις κυβερνήσεις και βέβαια σε ευρωπαϊκό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έτσι ή όχι. Έτσι είναι. Και μας λέτε λοιπόν ότι χωρίζουμε τους Έλληνες σε δύο κατηγορίες. Το ανάποδο ισχύει. Και αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι απόδημοι και ο ελληνικός λαός. Εσείς τι λέτε. Οι μεν που ζουν στην Ελλάδα, μάλλον τι συμβαίνει με το δικό σας νόμο. Όσοι ζουν στην Ελλάδα και υφίσταται τις συνέπειες της πολιτικής των κομμάτων που ψηφίζουν και των κυβερνήσεων που επιλέγουν, είναι η μία πλευρά και οι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι, λόγω του δικαίωματος του αίματος, ψηφίζουν κυβέρνηση χωρίς πολλές φορές να υφίστανται συνέπειες από την πολιτική τους. Είναι αλήθεια ή όχι αυτό. Άλλοι δηλαδή ψηφίζουν και άλλοι πληρώνουν τις επιλογές τους. Δεν είναι έτσι. Ας υποθέσουμε. Για να μην πάω στο ακραίο παράδειγμα. Πώς λέτε ότι είναι οι Έλληνες 10 εκατομμύρια. Ωραία, αν ψηφίσουν 10 εκατομμύρια του εξωτερικού. Ποιος το δέχεται εδώ μέσα αυτό. Θα δεχτούμε. Δηλαδή αυτοί οι Έλληνες που είναι εκεί θα ψηφίσουν για το ποια κυβέρνηση θα υπάρχει στην Ελλάδα. Για το αν θα έχουμε υγεία, παιδεία κλπ. Αλήθεια. Πού το βρήκατε αυτό γραμμένο. Αυτή είναι η λογική και μιλάω και για άλλους. Που βγαίνουν από τα αριστερά, υποτίθεται, για το ΜΕΡΑ. Είναι λογική αυτή. Και ας υποθέσουμε ότι σε μια κρίσιμη εκλογική μάχη καταδικάζεται, θα σας πω ποσοστά, με 20%, 25% ένα κυβερνητικό κόμμα. Και ψηφίζουν 1,5 εκατομμύρια απόδημοι. Και αυτά που λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι ακολουθούν τις τάσεις τις ελληνικές δεν ισχύουν. Ακριβώς. Να, τελευταία. Σε ευρωεκλογές που λένε ότι φοβόμαστε, πήραμε 14,5-15% στους απόδημους στην Ευρωπαϊκή χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ισχύουν αυτά. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει περίπτωση, λέει ο κύριος Βαρουφάκης, είμαι κατά της επιστολικής ψήφου, γιατί η επιστολική μπορεί να εξαγοραστεί, να πληρωθεί κλπ. Και έχει.
έχει βάση. Εμείς είμαστε κατά αποθέσεις αρχής γιατί πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες δεν γίνονται με πιστολές. Γίνονται με ενεργειώ συμμετοχή, με αντιπαράθεση κλπ. Κλπ. Όμως, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί με τα διάφορα λόμπι ή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν στην Αμερική κι αλλού εκβιασμοί, δεν μπορεί να υπάρξουν. Δεν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση κρατική κυβερνητική. Και σας λέω κάτι, κύριε Κουμουτσάκο, που έχετε και εμπειρία. Ξέρετε, το λάκκο που σκάβετε μπορεί να πέσετε μέσα. Δηλαδή η Γερμανία, που έχει μικρό ποσοστό μεταναστών και βάζει πιο αυστηρά κριτήρια, γιατί το κάνει. Η Βρετανία που είπατε πριν, οι φιλελεύθερες χώρες που λέγει ο κύριος Σιμόπουλος εκεί, και έλεγε και κάτι να μην πω τώρα τι. Γιατί το κάνει αυτό. Αύριο μπορεί να σου καθορίσει ένα ξένο κράτος και μιλάμε κυρίως και για τις ΗΠΑ και για άλλο. Με κατευθυνόμενη δουλειά, με απίστευτο χρήμα που δεν έχουν πρόβλημα γιατί έχουν και Έλληνες στην καταγωγή τουλάχιστον απόδειμη απίστευτο χρήμα. Μπορεί να κατευθύνει ναι ή όχι και να παρέμβει εδώ. Και ξέρετε, να σας πω και κάτι ακόμα. Περίμενα από κάναν Μπογδάνο ή κάποιον άλλον να βάλει το κριτήριο της αρχαίας Αθήνας. Πολίτης, ο πλήτης, έτσι δεν ήταν. Όποιος ήταν πολίτης έπρεπε να είναι και ο πλήτης. Δηλαδή να μπορεί να υπερασπίζεται τη χώρα. Πώς και δεν βάλατε κριτήριο να έχουν υπηρετήσει στον ελληνικό στρατό. Γιατί είναι και μια υποχρέωση για την άμυνα, της προστασία των συνόρων κλπ. Κλπ. Βέβαια, το ρώτησα στο Γιάννη τον Γιώκα τότε που συζητάγανε, αλλά το σκεφτήκα μεγαλύτερα. Σου λέει, αφού υπηρετούν στον Αμερικάνικο στρατό, το ίδιο είναι. Ή στον Ατοϊκό. Επομένως, δεν βάζουμε τέτοια ζητήματα. Τα λέω τώρα για αυτούς σαν τον Μπογδάνο και τους, τους άλλους. Εμείς, λοιπόν, σταθήκαμε σε θέση αρχών. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το αστείο επιχείρημα του κυρίου Μπουκόρου. Καλά, τέτοια λέτε. Λίγο μυαλό δεν υπάρχει. Ότι το κάνουμε επειδή δεν υπάρχουν κομμουνιστικά κόμματα, λέει, σε αυτές τις χώρες. Πρώτον υπάρχουν, ανεξάρτητα αν είναι αδύναμα ή όχι. Και εμείς δεν. Εδώ, λανθάνουσα γλώσσα, λέει την αλήθεια. Επειδή έτσι σκέφτεται η Νέα Δημοκρατία και οι άλλοι, στη λογική των κουκιών, νομίζω ότι κάνουμε και εμείς το ίδιο. Και θα του πω και του κυρίου Μπουκόρου και όλων των άλλων να διαβάσει και λίγη ιστορία. Γιατί το ΚΚΕ είχε πολύ ισχυρούς δεσμούς. Και υπήρχαν εποχές που τον εμπιστεύονταν η πλειοψηφία των απόδημων. Στις ομοσπονδίες, στις κοινότητες κλπ. 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 Άρα εμείς δεν δρούμε έτσι. Δρούμε με βάση ορισμένες αρχές και ζητάμε και απάντηση. Επίσης εμείς λέμε ότι δεν είναι οι ίδιοι όλοι. Έλληνας είναι και ο Λασκαρίδης, που σας πατόκορφα. Λοιπόν, Έλληνας είναι και ο εργάτης του Νεοκοστασίου. Έλληνας είναι και ο σερβιτόρος. Έλληνας είναι, λέω για τους απόδημους, Έλληνες είναι και νέα παιδιά που δουλεύουν, που σπουδάζουν κλπ. 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 Τα ίδια συμφέροντα έχουν. Τα ίδια. Σας τα είπε ομά ο κύριος Λασκαρίδης και δεν βγάλατε και άχνα. Και για το ΣΥΡΙΖΑ τα λέω που προσπαθεί να βγάλει αυτή τη μίγα ξύγκη. Τι είπε, ότι το 80%, τι μας ενδιαφέρει, το 80% των πλοίων έχουν ξένες σημαίες. Ελλήνων πλειοκτητών. Τι μας λέτε για ελληνικό πνεύμα και τέτοια. Δεν ξέρετε δημοκρατικούς ελληνικής καταγωγής που κάνουν την πάπια για τα ελληνοτουρκικά τόσα χρόνια και περιμένουν γραμμή για να αλλάξουν. Δεν ξέρετε πόσα συμφέροντα έχουν. Εδώ αυτό είναι το πιο ακραίο παράδειγμα και πιο χαρακτηριστικό. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία είναι πρώτη στον κόσμο. Εννοώ ελληνόκτητη. Και το 80% οι μεγάλοι Έλληνες που η κύρια Λιαγκούλη, μ' άκου κατάντια, τι είπε, δεν πρέπει να τους λέμε λέει, επενδυτές, να τους λέμε ευεργέτες. Γιατί έρχονταν να επενδύσουν αυτοί για να ευεργετήσουν την Ελλάδα, όχι για να βγάλουν χρήμα. Λέω το 80% το έχουν με ξένη σημαία. Και εσείς μας λέτε για ελληνισμό και λοιπά που είναι συσπειρωμένος, είναι διαφορετικά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ απογειώνεται πλέον.
Εδώ έχουμε πτήσεις πάνω που δεν τα πιάνουν ούτε τα ραντάρ. Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κατρούγκαλε. Με συγχωρείτε, αλλά ενιαίο ψηφοδέλτιο για να ψηφίσουν. Πότε έγινε αυτό? Πάντα τα πιο δημοκρατικά κόμματα μιλούσαν ότι και το κατοχυρώθηκε στα συνδικάτα και παντού ότι πρέπει να υπάρχουν ψηφοδέλτια για να επιλέξουν. Δεν επιλέξει δηλαδή από τους 5 υποψήφιους. Με ποια κριτήρια? Ενιαίο ψηφοδέλτιο και μάλιστα ένας από κάθε Ήπειρο. Και επειδή έγινε και κουβέντα για τους κυρίους του Μέρα που είναι έτοιμος ο Βορύδης να συμφωνήσει μαζί σας, έτσι φάνηκε και έτσι είναι. Δηλαδή τι θα γίνει? Θα έχουμε δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι ψηφίζουν 4 εκατομμύρια. Θα έχουμε 100 βουλευτές από το Σίδνεϊ, από το Αζερμπαϊτζάν, από αλλού, οι οποίοι θα έρχονται εδώ και θα αποφασίζουν τι πολιτική θα ακολουθεί στην Ελλάδα και μια κυβέρνηση θα υπάρχει. Πού ζούμε? Όχι, λέω για το άλλο, εσάς σας πήρε. Καμπάριζε, άλλωστε με τους εφοπλιστές εσείς απογειωθήκατε. Όταν κυβερνούσατε και όταν είπαμε να αλλάξει το Σύνταγμα και να φύγουν τα 57 προνόμια που έχουν, κάνατε την πάπια όλοι. Και γι' αυτό σας, να μην πω τι κάνει. Εμείς απευθυνόμαστε λοιπόν στους απλούς ανθρώπους, στους Έλληνες μετανάστες που πάντα αγωνίζονταν και ενδιαφέρονταν για τα προβλήματα της χώρας και του ελληνικού λαού με ανιδιοτέλεια, σε αντίθεση με διάφορα λόμπι τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, αλλά και πολιτικών συμφερόντων. Και αυτό δεν μπορεί να κρυφτεί. Ξέρετε, δεν είναι το ίδιο ο Έλληνας που πεθαίνει στη δουλειά, που έζησε άλλες εποχές, χειρότερα από ό,τι ζουν σήμερα οι ξένοι μετανάστες που είναι στη χώρα μας. Δεν μπορεί να έχει τα ίδια συμφέροντα με τον εργοδότη, που μπορεί και αυτός να είναι Έλληνας. Τι κάνει δηλαδή ο εργοδότης ο Έλληνας? Δίνει παραπάνω μισθούς? Δίνει παραπάνω άδειες επειδή είναι Έλληνες? Όχι. Στιγμή εκμετάλλευση. Σε αυτούς απευθυνόμαστε. Γιατί δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα? Γιατί υπάρχουν και οι διάφοροι άλλοι που κινούνται με τα δικά τους οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Και εσείς λέτε το κεφάλαιο δεν έχει πατρίδα. Και έχει αποδειχθεί. Και στη χώρα μας έχει αποδειχθεί όταν φεύγαν επιχειρήσεις Ελλήνων και πηγαίναν στη Βουλγαρία και αλλού, γιατί είχαν χαμηλότερους συντελεστές, γιατί μπορούσαν να κερδίσουν περισσότερο. Και σταματήστε αυτό το μύθο ότι είναι ενιαίοι παντού και ότι παντού όλοι έχουν συνείδηση, μπορεί να αγαπάνε την Ελλάδα. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι νοσταλγούν να γυρίσουν πίσω. Και τους ξέρουμε πολύ καλά. Δεν ασχολούμαστε σήμερα. Ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Και έχουμε πάει παντού. Και τους βρίσκουμε και όταν έρχονται εδώ. Τους απλούς ανθρώπους που δούλευαν 10 και 15 ώρες και στάθηκαν λίγο στα πόδια τους και ονειρεύονται ορισμένοι ακόμα να έρθουν στην Ελλάδα και να πεθάνουν, τι τους λέμε? Τους λέμε να συμπαραταχτούν μαζί μας. Να τιμωρήσουν αυτούς που τους έδιωξαν και που δεν τους αφήνουν να γυρίσουν. Και αυτό δεν είναι η ψήφος. Είναι η οικονομική κατάσταση που υπάρχει. Και άλλα πράγματα και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργήσει εκεί. Τους καλούμε μαζί μας να πορευτούμε πέρα από διαφωνίες για να αλλάξουμε αυτό το σύστημα που γεννάει φτώχεια, μετανάστευση, προσφυγιά, δυστυχία. Η Ελλάδα είναι από τις πιο πλούσιες χώρες του κόσμου για το μέγεθός της. Μπορεί να θρέψει όχι μόνο τα παιδιά της, αυτούς που ζουν, αλλά και πάρα πολλούς άλλους. Και δεν θα χρειάζονταν μετανάστευση, αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει τούτο το σύστημα που λειτουργεί με νόμο το κέρδος και τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και των μονοπωλίων. Μπορεί να το κάνει μια άλλη οικονομία που θα έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες ανάγκες, που θα έχει ένα κεντρικό σχεδιασμό με γνώμονα αυτές τις ανάγκες και όχι με γνώμονα το πού θα επενδύσει ο καθένας για να βγάλει τα περισσότερα χρήματα. Σε αυτό το σύστημα του σοσιαλισμού. Σε αυτούς απευθυνόμαστε και θα πω και κάτι στο τέλος. Για τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε δακρύγρευτος να μας πει για τους νέους που έφυγαν στην Ευρώπη και που αντιμετώπισαν το πρόβλημα κυρίως από τις βόρειες χώρες που τους λέγανε τεμπέληδες και ανεπρόκοπους. Πρώτον, ποιος τους έστειλε? Εμείς κυβερνούσαμε.
Δεύτερον, αυτά που τους λέγανε εκεί, τα λέγατε εσείς εδώ, όταν ξέσπασε η κρίση. Φορτώσατε την κρίση στους Έλληνες που σας με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πρώτοι σε παραγωγικότητα. Οπότε σταματήστε να κάνετε σαν αυτόν που σκότωσε τη μάνα του και μετά έκλαιγε γιατί έμεινε ορφανός. Εμείς έχουμε κάποιες αρχές και επιχειρήματα. Δεν παίζουμε παιχνίδια. Εσείς παίζετε. Απόδειξη. Ξέρετε ότι δεν πρόκειται να περάσει. Και ήρθατε εδώ και βγάζετε λόγο στους μετανάστες, στους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, για να δείξετε ότι τους αγαπάτε και τους νοιάζεστε, αλλά η πολιτική σας είναι αυτή που τους έστειλε όπως τους έστειλε και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν. Τι να έχει, αφού τους ετοιμάζετε τραπέζι. Τι να έρθει ένας νέος άνθρωπος. Για να δουλέψει 12 ώρες, δουλεύει και στη Γερμανία. Για να κάνει τι. Καταργείτε τα πάντα. Να τον βάλετε να δουλεύει σαν σκλάβος το 1900 και το 1800. Γι' αυτό δεν έρχεται γι' αυτό. Και εκεί θα δουλεύει, γιατί και εκεί τα ίδια χάλια είναι, αλλά θα παίρνει περισσότερο. Ευχαριστώ και. Δε, τώρα το είδα.